Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, καταρχάς να εκφράσουμε και εμείς από το Σύνολο Επιθυμητής με τη σειρά μας την αμέριστη αλληλεγγύη μας στον Παλαιστινιακό λαό και στον αγώνα που δίνει. Αγώνας για τη ελευθερία, ο οποίος διαρκεί πάρα πολλά χρόνια. Αγώνας ο οποίος μας δίνει θάρρος και αξίζει το σεβασμό μας. Από εκεί και ύστερα να χαιρετήσουμε τη σημερινή σύσκεψη εκδήλωση των εργατικών σωματείων. Μια εκδήλωση που παρακολουθώντας μέχρι στιγμής τη διαδικασία, καταλαβαίνουμε πως έχει πολύ πείρα, πολλά διδάγματα να συνεισφέρει και όσον αφορά το κομμάτι του μετόπου της Μέσης Ανατολής και όλα όσα έχουν υποθεί γύρω από αυτό, αλλά και πάρα πολύ πείρα όσον αφορά τους εργατικούς αγώνες, το εργατικό κίνημα, τη συμβολή τους νεολαϊστικούς αγώνες, την πείρα από τους εργασιακούς χώρους και τις μάχες και όλους τους αγώνες που έχουν δώσει οι εργαζόμενοι κόντρα στην κυρίαρχη πολιτική της εξαθλίωσης και της υπερεξόντωσής τους στο βωμό της αύξησης της δυναμικής του ελληνικού κεφαλαίου. Σε μια συγκυρία που η καθημερινή διαβίωση του λαού μας βάλεται από πάσα κατεύθυνση, καταρχάς με τις καταστροφικές πλημμύρες και τις πυρκαγιές που λαιλάτσαν το βιός χιλιάδων οικογενειών, χιλιάδων οικοκυριών, έπειτα με το αντεργατικό νομοσχέδιο Γεωργιάδη, το οποίο θεσμοθετεί το νέο εργασιακό μεσαίωνα με 16ωρο εργασία, αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης αλλά και ποινικοποίηση της απεργίας, αλλά και παράλληλα με την άνευ όρων υπαγωγή της χώρας μας στις συμπεριαλιστικές ολοκληρώσεις και στους μηχανισμούς του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαφαίνεται με τον πλέον επιτακτικό τρόπο πως αποτελεί χρέος των εργαζομένων, του κόσμου, του καθημερινού μόχθου, αλλά και της νεολαίας και των φοιτητών, να βγουν στο προσκήνιο δυναμικά σε μια κατεύθυνση ρήξης και ανατροπής που θα φρενάρει την αντιλαϊκή επίθεση, θα καταφέρει να προτάξει και να επιβάλλει τις πραγματικές ανάγκες των δυνάμεων της εργασίας και της γενιάς μας για μια ζωή με αξιοπρέπεια και για μια ζωή με προοπτική. Σε αυτή την κατεύθυνση είναι και που όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα οι φοιτητικοί σύλλογοι επιλέξαμε να συμπορευτούμε σε κινηματικές πρωτοβουλίες αλλά και στον δρόμο με τα εργατικά σωματεία στη ΔΕΘ και ούτω καθεξής. Μια συμπόρευση που το επόμενο διάστημα κρίνεται ακόμη πιο επιτακτική, με τη διαρκή υποβάθμιση της ζωής μας, με το νομοσχέδιο Γεωργιάδη να τσακίζει την όποια δυνατότητα της νεολαίας να ενταχθεί στην αγορά εργασίας με σταθερούς και αξιοπρεπείς όρους και σχέσεις, αλλά και παράλληλα και με τις πρόσφατες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την εμπλοκή της χώρας μας στις επιδιώξεις του δυτικού υπεριαλισμού για το αιματοκύλημα του Παλαιστινιακού λαού να εγκυμονεί νέους κινδύνους και για τον δικό μας λαό. Την ίδια στιγμή που η ελληνική κυβέρνηση και το κεφάλαιο ρημάζουν τον τόπο, τη ζωή και το μέλλον μας, αφήνοντας πίσω στάχτες και αποκαίδια, οι ίδιοι απασχολούνται περισσότερο με το να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα σχέδια του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, δίνοντας απλόχερα γη και ύδρο σε εξοπλιστικά, παίζοντας καλύτερα από καθέναν το ρόλο του λαού για τον κυρίαρχο υπεριαλιστή, σέρνοντας το λαό μας σε επικίνδυνα παιχνίδια που μπορεί να καταλήξουν και σε μια γενικευμένη σύγκρουση, και συμβάλλοντας εν τέλει στην εθνοκάθαρση του Παλαιστινιακού λαού. Σύσσωμα, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και το πολιτικό προσωπικό της χώρας μας δυσφημίζουν τον αγώνα του Παλαιστινιακού λαού για τη δυνατότητά του να συγκροτήσει δικό του ενιαίο και ανεξάρτητο κράτος και να κατοχυρώσει το δικαίωμα στην αυτοδιάθεσή του, αποκρύπτοντας τις θηριωδίες που παρουσιάστηκαν και προηγουμένως, που βιώνουν οι Παλαιστίνοι από την Ισραηλινή κατοχή εδώ και χρόνια, στην ανοιχτή φυλακή που πλέον πιο πολύ μοιάζει με ένα σύγχρονο κρεματόριο στη Λωρίδα της Γάζας και στη Δυτική Όχθη. Μας παρουσιάζουν πως ο μόνος τρόπος να επέλθει ειρήνη στην περιοχή είναι είτε με την υποδούλωση, είτε με τον πλήρη εμφανισμό των Παλαιστινίων για να αποσπάσουν τη συνένεση του λαού μας στη διασφάλιση των κυρίαρχων υπεραλιστικών συμφερόντων του ευρωανατολικού άξονα στη Μέση Ανατολή. Όλα αυτά, ενώ παράλληλα η χώρα μας κουνιάζει όλο και πιο βαθιά στην αγκαλιά του ΝΑΤΟ, ευελπιστώντας πως αυτό θα μας σώσει τη δύσκολη στιγμή. Τη στιγμή που όλες οι χώρες που βοήθησε η ελληνική κυβέρνηση και η χώρα μας στο αιματοκύλισμά τους θα έρθουν να μας ζητήσουν τα ρέστα γι' αυτό. Η μόνη πραγματική λύση για τη διεκδίκηση της προοπτικής του λαού μας είναι από την εμπλοκή της χώρας μας από τα υπεραλιστικά παιχνίδια των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, και η μόνη πραγματική ελπίδα να επέλθει η ειρήνη είναι με τη δικαίωση της πάλης των λαών για την αυτοδιάθεσή τους και με τη δικαίωση του αγώνα του κατατρεγμένου Παλαιστινιακού λαού. Χρέος των συλλογικών φορέων σε αυτή τη συγκυρία για να γίνει αυτό το πράγμα πράξη είναι η συμβολή του στη συγκρότηση ενός παλαϊκού αντιπεριαλιστικού κινήματος με μια πολιτική γραμμή η οποία θα εναντιώνεται αλλά και θα πιέζει την ελληνική κυβέρνηση προκειμένου να αποσυρθεί από την πολεμική μηχανή του ΝΑΤΟ
και να σταματήσει τη μετατροπή της χώρας σε μια απέραντη αμερικανοανατολική δάση. Προκειμένου αυτός ο σκοπός να γίνει πράξη, θα πρέπει οι συλλογικοί φορείς, αλλά και οφείλουμε κιόλας, να βρεθούμε ξανά σε μια ενιαία συμπόρευση, με πρώτο άξονα και την πορεία της Πέμπτης, που καλούμε μαζικά όλους τους φοιτητές μας, εργαζομένους της πόλης, να συμμετάσχουν, αλλά και το επόμενο χρονικό διάστημα να διοργανώσουμε ένα συντονισμό για να χαράξουμε από κοινού ένα σχεδιασμό με γενικές συνελεύσεις, με πρωτοβουλίες, με δράσεις και με κινητοποιήσεις, με έναν εξώστερφο χαρακτήρα, με ένα πλατή άνοιγμα σε όλους τους φοιτητικούς συλλόγους και τα σωματεία της πόλης και με ένα καθαρό αντιπεραλιστικό στίγμα.